Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι του πόρταλ του 902.gr. Ήρθε και σήμερα η μέρα, η στιγμή να συνομιλήσουμε με τον συνάδελφό μας, τον σύντροφό μας, τον Δημήτρη Τομαβίδη, ο οποίος και σήμερα είναι στην σεισμόπληκτη Τουρκία. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ορέστη. Κωνσταντινούπολη σήμερα βρίσκεσαι. Έφτασες Κωνσταντινούπολη. Ακριβώς από σήμερα το πρωί είμαστε στη Κωνσταντινούπολη. Έχει ολοκληρωθεί το οδηπορικό του ριζοσπάστηκε του 902 στις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε από το κέντρο πολιτισμού Ναζίμ Χικμέτ που λειτουργεί εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν προχωρήσουμε στη συνέντευξη που έχουμε εξασφαλίσει για το ριζοσπάστηκε το 902 με τον Σύμφω Κεμάλ Οκουγιάν, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Εδώ πέρα που βρισκόμαστε, ίσως κάποιοι να έχουν δει εικόνες στο πόρταλ και στην εφημερίδα από το Κέντρο Πολιτισμού Ναζίμ Χικμέτ, που λειτουργεί εδώ πέρα στην Κωνσταντινούπολη. Τις προηγούμενες μέρες όλο αυτό το κτίριο με τη μεγάλη του αυλή είχε μετατραπεί και αυτό σε μια αποθήκη συγκέντρωσης υλικών, συγκέντρωσης πρώτης βοήθειας, όπου εδώ πέρα παγετάρονταν και ετοιμάζονταν για να μεταφερθεί στις σεισμόπληκτες περιοχές. Συζητήσαμε εδώ πέρα με τους συντρόφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και την Νεολαία για το μεγάλο άνοιγμα που έκαναν εδώ πέρα οι οργανώσεις του κόμματος, τη μεγάλη αυτή προσπάθεια. Σταμετώπισαν, ας το πούμε έτσι, της σημαντικής αυτής προσπάθειας που καταβάλλεται τις τελευταίες ημέρες με μαζικές εξορμήσεις στην πόλη, με κάλεσμα στο λαό να εκφράσει την αλληλεγγύη του έμπρακτα στους εκατομμύρια σεισμόπληκτους που βρίσκονται στις σεισμόπληκτες περιοχές. Με σύνθημα λοιπόν το κράτος εξαφανίστηκε, ο λαός επιβιώνει μόνο με τη βοήθεια του λαού. Εκατοντάδες μέλη ξεχύθηκαν κυριολεκτικά στους δρόμους, μεταφέροντας το κάλεσμα παντού, αναρτώντας παντού ανακοινώσεις με τα είδη βοήθειας που χρειάζονται, δίνοντας τηλέφωνα, καταλόγους σε μαγαζιά, συγκεντρώνοντας οικονομική βοήθεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, όπως είπα και πριν, να γεμίσει το κέντρο πολιτισμού Ναζίμ Χικμέτ και άλλα στέκια γειτονιάς και εργατικά στέκια που λειτουργεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, όπου φορτώθηκαν τα πρώτα φορτηγά, δεκάδες φορτηγά, άλλα οχήματα που στάλθηκαν στα Άβανα που βρισκόμασταν χθες, όπου λειτουργεί το κέντρο επιμελητίας, ας το πούμε, του τουρκικού κομμουνιστικού κόμματος. Εκεί πέρα συνεχίζεται στη γειτονιά Τόρος, εξελίσσεται μια μεγάλη προσπάθεια που είχαμε την ευκαιρία να την δούμε και χθες. Από εκεί γίνεται διαλογή και στέλνονται υλικά σε τρεις επαρχίες σεισμοπλήκτες της Τουρκίας, στην Γκαζιαντέπ, στο Χατάι και στο Καραμανμαράς, που είναι και αυτές που έχουν πληθεί πιο βαριά από τον σεισμό. Έχει γίνει αυτό. Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό μάθημα οργάνωσης, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το κάθε τι θα χρησιμοποιηθεί στο έπακρο, στην κάθε δυνατότητα. Σωστά. Καθώς, όπως μας έλεγαν εκεί οι σύντροφοι, συνειδητοποίησαν ότι τα πρώτα φορτηγά που φορτώνονταν από διάφορες περιοχές, από την Κωνσταντινούπολη, από την Άγκυρα, από την και άλλες φυσικά περιοχές της Τουρκίας, ήταν φορτωμένα με διάφορα πράγματα μέσα, με νερό, με φαγητό, με φάρμακα, που μπορεί να φτάναν σε περιοχές που δεν είχαν ανάγκη, ας το πούμε, για νερό. Οπότε οι σύντροφοι αποφάσισαν εκεί πέρα στα Άδανα να στήσουν ένα μεγάλο χώρο που εκεί ξεφορτώνονται όλα τα υλικά, εκεί γίνεται διαλογή, εκεί είναι το κέντρο συντονισμού με το τι ανάγκες υπάρχουν σε κάθε σημείο της χώρας, ώστε να φτάνουν στην πρώτη γραμμή ακριβώς αυτά που χρειάζεται εκεί πέρα ο λαός. Εντυπωσιακό. Ναι, ναι.
Εντυπωσιακή επίσης είναι και η ανταπόκριση του λαού, όχι μόνο σε κάθε πλευρά αυτής της διαδικασίας, σε κάθε πτυχή όλης αυτής της επιχείρησης. Παραδείγματος χάρη στα Άδενα, οι αυλές των γύρω σπιτιών, γύρω από το στέκι γειτονιάς, που το εκαπέστη γειτονιά τώρα, όλες χρησιμοποιούνται ως χώροι αποθήκευσης, γιατί μιλάμε για μια αρκετά μεγάλη ποσότητα υλικών που χρειάζεται να ξεφορτωθούν, χώροι για να γίνει διαλογή και στη συνέχεια να φορτωθούν, που έχουν παραχωρηθεί εκεί πέρα από τους γείτονες, από φίλους του τουρκικού κόμματος Τουρκίας, ακόμα και από ανθρώπους που αναγνώρισαν αυτές τις μέρες, για πρώτη φορά ήρθαν σε επαφή εκεί πέρα με τους συντρόφους και θέλησαν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο. Άλλοι έχοντας παρέξει τις αυλές, άλλοι παρέχοντας χρήματα, άλλοι βοηθώντας οι ίδιοι στο να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν στη χειρονακτική δουλειά που χρειάζεται εκεί. Ορισμένοι μάλιστα έχουν δώσει ακόμα και τα κλειδιά των σπιτιών τους, καθώς τα σπίτια εκεί γύρω από τη γειτονιά κάποια δεν κατοικούνται, έχουν φύγει άλλοι στα χωριά, φοβούμενοι τους μετασεισμούς. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις που ήρθαν στα γραφεία στο τσέκι γειτονιά του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, όπου παρέδωσαν τα κλειδιά του σπιτιού τους, τους είπαν στους συντρόφους, κάντε ό,τι χρειάζεται, χρησιμοποιήστε τόσο αποθηκευτικό χώρο, οτιδήποτε, δείχνοντας έτσι τους πολύ δυνατούς δεσμούς που έχει και ενδυναμώνει με αυτή την προσπάθεια το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, κάνοντας πράξη το σύνθημα, όπως είπαμε πριν, που επιβεβαιώνει και την εμπειρία του δικού μας λαού στην Ελλάδα. Όπως είπα και πριν, το κράτος εξαφανίζεται. Ο λαός επιβιώνει με τη βοήθεια του λαού. Δημήτρη, πραγματικά συγκλονιστικές και οι στιγμές, οι εικόνες που μας μετέφερες και σήμερα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ σε αυτό το σημείο, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις.